Η σημερινή συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης και αυτών που παρευρίσκονται είναι ακόμα μία συγκέντρωση από όλες αυτές που πραγματοποιούμε μέσα στον Οκτώβρη σε όλη την Ελλάδα, από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη. Και συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας, γιατί δεν έχουμε άλλο δρόμο να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματά μας. Αναφέρθηκαν και προηγούμενα οι συνάδελφοι για όλα αυτά που με τη βία μας αφαίρεσαν οι κυβερνήσεις, αλλά και για εκείνα που ετοιμάζονται να φέρουν και για μας και για την καινούργια γενιά. Αυτή είναι η αλήθεια και αυτή την πραγματικότητα δεν μπορεί να την κρύψει κανείς. Τα προβλήματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με άλλο δρόμο και άλλο τρόπο από τους αγώνες. Έχουμε μια πολύ μεγάλη εμπειρία. Τίποτα δεν κατακτήθηκε χωρίς αυτούς τους αγώνες. Τίποτα δεν αποκρούστηκε χωρίς αυτούς τους αγώνες. Όλη η πορεία που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, πρέπει να πούμε ότι ήταν μια πορεία μαχητική, αγωνιστική, την οποία βέβαια την περίοδο της πανδημίας είχαμε μια κάμψη αντικειμενική. Και σήμερα βέβαια βλέπουμε ότι σε αυτή τη διαδικασία υπάρχει μια, ας το πούμε, δικαιολογημένη θα λέγαμε για την παρουσία τους των συναδέλφων ανησυχία να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις. Όμως δεν σταματήσαμε τις κινητοποιήσεις. Με κάθε τρόπο προσπαθούμε να τους πούμε και τους το λέμε με τον καλύτερο τρόπο ότι θα είμαστε στους αγώνες και θα είμαστε. Και όλη την περίοδο της πανδημίας, όλο το προηγούμενο διάστημα, παρά ότι κλειστήκαμε και στα σπίτια μας, δεν σταματήσαμε ούτε στιγμή να έχουμε επαφή με τα σωματεία μας, τη Συντονιστικής Επιτροπής της ΣΕΑ, με τα σωματεία που συμμετέχουν σε αυτή, σε όλη τη χώρα, να στέλνουμε υπομνήματα στους υπουργούς, να στέλνουμε τις διαμαρτυρίες μας με email, να βγάζουμε ανακοινώσεις, να γράφουμε τις εφημερίδες μας, όλα εκείνα που μπορούσαμε να κάνουμε από το σπίτι μας και φυσικά με την δυνατότητα που μας δινόταν κάθε φορά να συμμετέχουμε και στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, μια τέτοια μεγάλη κινητοποίηση είχαμε στις 8 Οκτώβρη στην Αθήνα αυτού του μήνα, που συμμετείχαν οι συνάδελφοι της Αττικής με μαζική παρουσία, με όλα τα μέτρα προστασίας, σε μια μαχητική εκδήλωση που μίλησαν οι συνάδελφοι από τη Συντονιστική Επιτροπή και στη συνέχεια κάναμε στα Υπουργεία, κάναμε στο Υπουργείο Εργασίας παράσταση και είχαμε συνάντηση με τους Υπουργούς Εργασίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τον κύριο Βρούτσι και τον κύριο Τσακλόγλου, που είναι ο καινούριος υπουργός, αυτός δηλαδή που θα αναλάβει την κοινωνική ασφάλιση και αυτοί που για λογαριασμό της κυβέρνησης φέρνουν το επόμενο διάστημα δύο θανατηφόρα νομοσχέδια, το ένα που αφορά αυτά που αναφέρθηκε ο συνάδελφος ο Κολοβός, τις ρυθμίσεις για το νέο συνδικαλιστικό νόμο που είναι απαράδεκτες και θα τσακίσει κάθε δικαίωμα των συναδέλφων να αγωνίζονται και να συνδικαλίζονται, και φυσικά το νόμο που έχει σχέση με τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή την παραπέρα ιδιωτικοποίησή της. Σας κάνουμε καθαρό ότι οι συνταξιούχοι, και το ξέρετε, πληρώνουν όλα αυτά τα χρόνια την περίοδο της κρίσης, πέρα από τα δεκάδες δισεκατομμύρια που τους αφαιρέθηκαν και κουρεύτηκαν από τα ασφαλιστικά τους ταμεία, πληρώνουν κάθε χρόνο από τις συντάξεις τους, πέρα από τη φορολογία και από όλα τα άλλα, πληρώνουν 7,5 δισεκατομμύρια που θα έπρεπε να καταβάλουν τα ασφαλιστικά τους ταμεία, χρήματα που τους τα κόβεται από τις κύριες τις επικουρικές συντάξεις, από τα δώρα, από το ΕΚΑΣ και από όλα, ό,τι τους έχετε περικόψει. Και εσείς έρχεστε τώρα να μας πείτε μόνο για 11 μηνών αναδρομικά, που και αυτά είναι δικά μας, αλλά είναι και όλα τα άλλα δικά μας. Και δεν είναι μόνο αυτά.
Αυτά λοιπόν θα τα διεκδικήσουμε μέχρι τέλους.